κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με μεγάλη ένταση άρχισε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου Μαμούθ με τα δεκάδες προαπαιτούμενα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση. Η διαδικασία του επίγοντος, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε τελικά είναι 1.500 σελίδων και 400 άρθρων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να σημειώνει ότι θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη το αργότερο να έχει παραδοθεί στους θεσμούς. Οι μεγάλες ανατροπές σε ζητήματα όπως οι πληστηριασμοί, τα οικογενειακά επιδόματα και ο τρόπος προκήρυξης των απεργιών προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις. Και ήδη την Παρασκευή η Αθήνα θα μείνει για 24 ώρες χωρίς μετρό και τρόλεϊ. Τη θέση της για τις απεργίες ξεκαθαρίζει και η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας παράλληλα λόγο για κακότεχνη και αντιφατική διάταξη. Ανατροπές σε οικογενειακά επιδόματα, τρόπο κήρυξης απεργιών, δέκο και πληστηριασμούς εμπεριέχει στις 1.500 σελίδες και τα 400 άρθρα του το πολυνομοσχέδιο Μαμούθ της κυβέρνησης που συζητείται στις επιτροπές της Βουλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, για να εξηγήσει τη διαδικασία του επίγοντος με την οποία το πολυνομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί ως και το βράδυ της Δευτέρας, είπε ότι θα πρέπει να δοθεί μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη στους θεσμούς, προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για απαξίωση της δημοκρατίας. Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να φέρει από αλλαγές που υπάρχουν με όλο το σεβασμό στους κομμωτές και στους μανικιουρίστες μέχρι την απεργία. Δεν μπορούμε καν να προλάβουμε να κάνουμε μια απλή ανάγνωση, πόσο μάλλον να τοποθετηθούμε επί της ουσίας. Δεν μπορεί να τα καταπίνουμε και όλα αμάσιτα. Ξέρουμε όλοι ότι 22 του μήνα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Eurogroup, συν άλλα πολλά. Πρέπει να δούμε και πόσο βάρος έχει αυτό το μέτρο. Δηλαδή, όταν είναι 100 εργαζόμενοι και πρέπει να είναι εκεί 50 και μπορεί να πάρθει μια απόφαση 30, 15, 5, δεν μου φαίνεται εμένα καταστροφικό. Το καυτό μέτωπο των πληστηριασμών που προβληματίζει την κυβερνητική πλειοψηφία είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια του πολυνομοσχεδίου, καθώς προβλέπει την κατάργηση των φυσικών πληστηριασμών και την επέκταση των ηλεκτρονικών και για χρέη προς το δημόσιο. Εντάξει, θεσμοθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όλα εκεί θα γίνεται η διαδικασία όπως γίνεται. Πρέπει όμως και οι φυσικοί πληστηριασμοί να υπάρχουν. Γιατί? Πρέπει να υπάρχει η επιλογή στον ενδιαφερόμενο επισπεύδοντα να αποφασίσει ότι θέλει τον παραδοσιακό τρόπο, θέλει να γίνει ο πληστηριασμός του ακινήτου που βγαίνει στο ειρηνοδικείο ενώπιον του συμβολεογράφου, έτσι όπως γινόταν. Σε συμβολεογραφείο επί της οδού Καποδιστρίου στην Αθήνα βρέθηκαν μέλη της Λαϊκής Ενότητας μαζί με τον επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτη Λαφαζάνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πληστηριασμό βγαίνουν και τα γραφεία που νοικιάζει η ΛΑΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιοκτήτη τους. Είναι μια πράξη, μια κίνηση εκδικητική για τους αγώνες που κάνουμε κατά των πληστηριασμών. Στέλνει και ένα μήνυμα σε ένα κόσμο ότι κοιτάξτε, αν μεταχειρίζομαι με αυτήν την αλαζονία, με αυτή την έλλειψη ευαισθησίας σε ένα πολιτικό κόμμα, σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπιστεί ένας απλός πολίτης. Δυστυχώς οι πρώην συντροφοί μου πρόδωσαν αυτά για τα οποία είχαν δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Την κολοτούμπα την έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την πολιτική κολοτούμπα, και δυστυχώς την κολοτούμπα την έκανε η τότε ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, αντίθετος με τη διάταξη που αφορά στο καθεστώς λήψης αποφάσεων για τη διενέργεια απεργίας, εμφανίστηκε με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Sky ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην συνδικαλιστής Γιάννης Θεονάς. Θέση για το μείζον θέμα της απεργίας πήρε και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ναι μεν υποστηρίζει ότι για την κήρυξη απεργίας είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη από το 50-1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, χαρακτηρίζει ωστόσο την προτινόμενη διάταξη κακότεχνη, αόριστη και αντιφατική, που δεν λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση οδηγείται μετά από πάρα πολύ ισχυρές πιέσεις των πιστωτών να νομοθετήσει τελικά ένα ημίμετρο. Διότι πρόκειται πραγματικά για ένα ημίμετρο. Όπως βλέπετε, δεν αφορά στην ουσία στην πλειοψηφία των εργαζομένων σε μια επιχείρηση. Αφορά στην πλειοψηφία της απαρτίας. Εκείνη είναι αφορά στο σώμα που αποφασίζει. Ακριβώς. Αφορά λοιπόν στην πλειοψηφία της απαρτίας. Εκείνη είναι που θα αποφασίσουν στο αν θα γίνει ή όχι απεργία. Εμείς αυτή τη διάταξη τη θεωρούμε ημίμετρο. Πιστεύουμε ότι η διάταξη έπρεπε να είναι πολύ πιο φιλόδοξη και τελικά. Δηλαδή.
να αποτυπώνει τη θέληση του 50% των εργαζομένων στην επιχείρηση. Είναι όμως ο συμβιβασμός, αν θέλετε, για να αποφύγουμε πολύ πιο δύσκολα ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι, όπως το lockout. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ η κυβέρνηση να αλλοιώνει τελείως όλη την φιλοσοφία μιας κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να έχει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Την Παρασκευή η Αθήνα θα μείνει χωρίς μετρό και τρόλεϊ, καθώς τα σωματεία τους αποφάσισαν 24-ωρη απεργία, αντιδρώντας το πολυνομοσχέδιο. Με βασικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την απεργία», μέλη του ΠΑΜΕ διαμαρτυρήθηκαν σήμερα μπροστά στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, την οποία και απέκλεισαν συμβολικά. Η παρέμβασή τους αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την εισβολή στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας Εφης Αξιόγλου, την οποία το Υπουργείο χαρακτήρισε ακατανόητη και για επικοινωνιακούς λόγους. Μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποιούν παρέμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κατάφεραν να φτάσουν και να αναρτήσουν πανό, φωνάζοντας συνθήματα. Ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το πολυνομοσχέδιο που τσακίζει, όπως λένε, το δικαίωμα στην απεργία και φέρνει επέκταση των πληστηριασμών. Θέλουν το κίνημα να μπει στο γύψο. Εμείς τους έχουμε προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Η παρέμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου του ΠΑΜΕ ήρθε λίγες ώρες μετά την εισβολή στο Υπουργείο Εργασίας και το γραφείο της Έφης Αχτσιόγλου, για την οποία το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι έγινε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Για την απεργία, για το δικαίωμα της απεργίας, έχει κηδεί αίμα. Οι πατεράδες μας έχει σαν αίμα. Τσακίστηκαν και μπήκαν στις φυλακές. Και εσείς έρχεστε εδώ να χτυπάτε την απεργία για να κάνετε τα χατήρια των αφεντικών. Τρίβουν τα χέρια τα αφεντικά τώρα, το ξέρετε. Τι με κοιτάτε, πες μου, το ξέρετε. Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να στηρίξουν την απεργία των ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων και να αυξηθούν οι αποφάσεις συμμετοχής για την Παρασκευή, ημέρα που το πολυνομοσχέδιο θα βρίσκεται για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τη Δευτέρα 15 Γενάρη, ημέρα ψήφισης των μέτρων, το ΠΑΜΕ καλεί σε μεγάλο συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα στην Ομόνοια. Λοιπόν, καλωσορίζω την κύρα Αδάμ και τον Νίκο Χιδίρογλου στο στούντιο του Blue Sky και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πακέτο, κύρα, εξαιρετικά σκληρών μέτρων, τα οποία η κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί, μιλώντας για μια πετυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, όταν έχουμε μπροστά μας προς ψήφιση ένα μεσοπρόθεσμο πακέτο ισοδύναμου ενδιάμεσου μνημονίου, αν δεν τους αρέσει η έκφραση νέο μνημόνιο, και όταν έχουμε από τον προϋπολογισμό του έτους που τρέχει πια 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο, πρόσθετα βάρη στις πλάτες μας. Αυτά τα ποσά στα οποία αναφέρεσαι φυσικά δεν υπάρχουν σε αυτό το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τώρα. Είναι ξεχωριστό. Γιατί απλούστατα έχουν ψηφιστεί από τον προηγούμενο χρόνο για φέτος. Όπως από πέρσι έχουν ψηφιστεί πια και τα μέτρα του 1,2 δις πάνω κάτω, ας πούμε, για το 19 και το 20. Επομένως η κυβέρνηση έχει καθαρίσει τη δουλειά της, έχει καθαρίσει την αυλή της, πριν και μετά είναι γεμάτη από φόρους και δημοσιονομικές προσαρμογές. Τώρα λοιπόν έπρεπε να κλείσει την τρίτη αξιολόγηση με θέματα πολύ λεπτά, τα οποία καμία κυβέρνηση δεν είχε αγγίξει μέχρι τώρα. Και κακώς, κατά τη γνώμη μου, όλες οι κυβερνήσεις τα αφήνανε στην άκρη μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή η στιγμή ήρθε στην κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ούτε καν τα κοιτάει, τα προσπερνάει, διότι οραματίζεται κακώς και θα διαψευστεί ότι τον Αύγουστο του 2018 θα απετάξει σαν ελεύθερο πουλί έξω από το μνημόνιο. Το μέγεθος δηλαδή της σπουδής της κυβέρνησης να περάσει ό,τι υπάρχει, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει αδιακρίτως, φαίνεται στο θέμα των απεργιών. Να υπενθυμίσουμε ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, είναι παλιοί εν ενεργεία συνδικαλιστές, οι οποίοι όλη τους τη ρομφαία την προεκλογική
την στήριξαν πάνω στους αγώνες τους. Μα ήδη κυκλοφορούν και σποτάκια της κυρίας Αχτσιόγλου. Τι έλεγε πριν ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια είναι εξαιρετικό, εξαιρετική η δυναμική της εικόνας με την κυρία Αχτσιόγλου να χειρονομεί έτσι με μια ειρωνία προς τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Θέλοντας να κλείσει το θέμα της συζήτησης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προκυρήσονται οι, αλλά το φοβερό, το φοβερό οι απεργίες είναι, από εδώ και πέρα, το 50-1, γιατί αυτό είναι το επίδικο. Την συνδικαλιστική ρομφαία που την έχτισαν πάνω σε απεργιακές κινητοποίησεις την έχουν οι εν ενεργεία περίπου μισοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα κληθούν και θα το κάνουν, δεν έχω καμία αμφιβολία πλέον. Κανείς μας. Θα ψηφίσουν εναντίον του και θα διαγράψουν τον υπόλοιπο εαυτό τους. Τον εαυτό τους μέχρι να μπουν στη Βουλή. Το κάνουν όμως με χαρακτηριστική ευκολία, ναι, εξαιρετική προθυμία, βεβαίως, και απίστευτη καταγγελτικότητα εναντί όλων άλλους των άλλων που τους ασκούν κριτική. Λίνα, το θέμα είναι το εξής. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και καθαροί απέναντι και στους ίδιους αυτούς μας ως εργαζόμενοι, μέχρι στιγμής υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος της απεργίας με αποφάσεις οι οποίες τις ξέρουμε όλοι, εργαζόμενοι είμαστε και στον ιδιωτικό τομέα έχουμε συμμετάσχει σε γενικές συνελεύσεις. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που απεργίες αποφασιζόντουσαν για τσικ φυτίλι, οι οποίες πάντα και για τα συμφέροντα μιας παρεούλας και επένδυαν ένα και γενικό ιδεολογικό περίγρυβλημα, ναι, για να αιτιολογήσουν. Και με πλειοψηφίες οι οποίες ουσιαστικά δεν υπήρχαν απέναντι στο σώμα των εργαζομένων. Αυτό σαφέστατα έπρεπε να διορθωθεί. Και αυτό ήταν θέμα των κοινωνικών φορέων και των συνδικαλιστικών παρατάξεων, mm-hmm, με μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση να το λύσει συνενετικά το θέμα. Διότι τη μορφή που παίρνει ο απεργιακός νόμος είναι έργο της κυβέρνησης και όχι των δανειστών. Οι δανειστές έχουν ένα κοινό πλαίσιο όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πώς θα γινόταν αυτό, με ποιες διατάξεις σαφείς και όσο το δυνατόν δίκες, η κυβέρνηση δεν το έκανε. Το άφησε στην κυρία Αχτσιόγλου, η οποία κάνει και τις δικές της κολοτούμπες ως υπουργός πλέον. Και το θέμα τελειώνει εδώ. Πάντως είναι και ενδεικτικό του μεγέθους, αν θες, της διαχειριστικής ανικανότητας, της γελοιότητας του πολιτικού συστήματος και μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα εντάσσω και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλους τους συμμετέχοντες σε ένα πολιτικό γίγνεσθε, το ότι χρειάζεται η παρέμβαση της Τρόικας για να διευθετηθούν αυτονόητα. Και το γεγονός ότι αυτός ο νόμος, έτσι όπως έρχεται, παρουσιάζεται και ως μείζωνα μεταρρυθμιστική πολιτική. Ναι, ο νόμος αυτός όμως. Δηλαδή, θα ρίξει και δεν υπάρχει η λογική της αυτορύθμισης κάποιων πραγμάτων σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με τίποτα. Τους ειδικούς, και εγώ δηλώνω ότι είμαι αναρμόδια σε αυτό το πράγμα, χάσκει από πάρα πολλές πλευρές και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Αλλά αν μου επιτρέπεις, δεν είναι μόνο το θέμα της απεργίας. Όχι, απλώς αυτό δημιουργεί σηκώνει πολύ σκόνη. Είναι μεγάλο, διότι σηκώνει, το σήκωσε και δικαίως. Ποιος να το πει άλλωστε να μην το κάνει, το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ. Τώρα, αυτή η διάσταση που δίνει πλέον η αντίδραση του ΚΚΕ, η συμμετοχή του, οι έντονες και ακτιβιστικές ως ένα βαθμό παρεμβάσεις του τα τελευταία 24 ώρα, σηματοδοτούν και μια αλλαγή στάσης απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα, κατά τη γνώμη σου? Θα δούμε δηλαδή το ΚΚΕ πλέον να λειτουργεί διαφορετικά? Το ΚΚΕ δεν έχει συμπλέψει ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε όχι, ποτέ. Και με προς την Θεού, κυβέρνηση. Δεν υπενήσω με κάτι τέτοιο. Αλλά εάν θα αλλάξει τη μορφή πάλι. Σε πράγματα, αν θα εντατικοποιήσει τους αγώνες του. Βεβαίως, σε πράγματα και σε θέματα τα οποία αισθάνεται το ΚΚΕ ότι θίγει τα ιερά και τα όσια του, και ποιος τα θίγει, για να χρησιμοποιήσω παλαιούς όρους, οι αναθεωρητές, οι παλιοί αναθεωρητές που κατέληξαν τώρα να είναι ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αναθεώρησαν τους παλιούς αναθεωρητές, τους νέους και τους επόμενους, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη κουβέντα. Εκεί τους αγγίζει πάρα πολύ τα ιερά και τα όσια. Και φυσικά το ΚΚΕ δεν διακρίνεται ποτέ για κινητοποίησεις, για ψιλουπίδημα, mm-hmm, ή για θέματα που δεν έχουν βάθος και ουσία. Ανεξαρτήτως του τι ζητά, αν αυτά είναι αποτελεσματικά
και αγίνονται μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Αλλά όταν εγείρει θέματα και κατεβαίνει στον δρόμο, από μόνο του το θέμα είναι ένα ζήτημα αρκούντος, πολιτικό και βαρύ. Αρκούντος σοβαρό και βαρύ. Και για να τελειώσουμε το θέμα της αξιολόγησης. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι κατά την άποψή μου μια χρονική βόμβα που θα σπάσει στην κυβέρνηση επάνω, είναι το θέμα των πληστηριασμών. Mm-hmm. Διότι μέχρι τώρα, μαλακά και ήσυχα, κουβεντιάζαμε όλοι για τους πληστηριασμούς με τις τράπεζες. Πρόσεξε τι θα πεις, ότι θα μας καταγγείλουν για fake news. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο το bullying που υφίστανται οι δημοσιογράφοι από τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν υπενήσονται ότι αυτό το θέμα μπορεί να ξεφύγει και να καταστεί μείζον κοινωνικό ζήτημα. Φυσικά και θα είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, διότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι πληστηριασμοί, βρε αδελφέ, γίνονται για κακοπληρωτές των τραπεζών. Θαυμάσια. Ξαφνικά άρχισαμε να μην ξεχνάμε, ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που κάλεσε τους τραπεζίτες στο Μέγαρο Μαξίμου να τους παρακαλέσει να βρουν μια συμφωνία άτυπη να μην βάζουν σε πληστηριασμούς πρώτη κατοικία χαμηλό. Μετά τους ξανακάλεσε για να τους μαλώσει. Μάλιστα. Συμφωνία δεν έγινε, όπως ξέρουμε. Ο νόμος Κατσέλη το ξέρουμε ότι λύγει και είναι πάρα πολύ περιοριστικός, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ξαφνικά, στα πλάγια και μαλακά, ο Υπουργός Οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι οι πληστηριασμοί θα γίνονται και για το δημόσιο. Εδώ αλλάζει τώρα πια. Τώρα μας λένε ότι γίνονταν το πάντα. Πράγμα. Βεβαίως και γίνονται πράγμα, δεν το συζητάμε. Αλλά από 500 ευρώ και άνω και πρώτη κατοικία. Και αρχίζει η διαδικασία των καταθέσεων. Είναι λίγο δύσκολο και αυτό το θέμα. Τώρα, είναι μια χρονική βόμβα αυτό. Νίκο, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συνειδητοποιούμε είναι ότι ήδη με την εκκίνηση του χρόνου μια σειρά από βάρη, τα οποία είναι άμεσα, απτά, αισθητά και οδυνηρά για την καθημερινότητά μας, αποτελούν δεδομένο. Πρέπει είναι οι περικοπές των αναπηρικών επιδομάτων, οι περικοπές, οι μειώσεις στα ποσοστά αναπηρίας, οι μειώσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες. Δεν σου λέω για μειώσεις στους μισθούς ή στις συντάξεις ή τα άλλα προβλήματα ή τις αύξησεις της φορολογίας, γιατί αυτά πλέον έχουν γίνει ένα δεδομένο. Λέω για πράγματα τα οποία πλέον δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης σε μια κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν την ανάγκη και την υποστήριξη της κοινωνίας και του κράτους. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έρχεται και ένα πακέτο μεσοπρόθεσμο, το οποίο είναι 1500 σελίδες, είναι 400 άρθρα και φοβούμαι, γιατί εγώ ομολογώ ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν το έχω πάρει να το διαβάσω, φοβούμαι ότι καθοδόν κάθε σελίδα θα κρύβει και μία παγίδα και θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Ακριβώς εκείνη η ουσία. Αλλά να το δούμε λίγο το θέμα, έθιξε το θέμα. Γιατί ο κόσμος συζητάει για τις απεργίες. Καταλαβαίνω ότι αυτό για το κυβερνών κόμμα και για το άλλο κόμμα το οποίο έγινε η συζήτηση είναι πολύ σημαντικό για συμβολικούς λόγους. Αλλά δέχουμε το εξής. Έχουμε νέες επιβαρύνσεις, μείωση επιδομάτων, το οποίο βέβαια συνιστά επιβάρυνση στην ουσία, των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να στηρίζει την οικογένεια Λίνα Κλήτου, τη χτυπάει και τη χτυπάει αλήπητα. Ο αντίλογός τους είναι ότι δίνουμε επίδομα στις μονογονεϊκές οικογένειες. Όχι στις μονογονεϊκές, στις οικογένειες που έχουν ένα παιδί και δύο παιδιά. Ναι, μονογονεϊκές, ενώ μειώνουν στους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας συμβολισμός. Δεν μπορεί να αφήνει τις πολυτεκνές οικογένειες και μετά υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, και τα αναπηρικά επιδόματα. Ναι, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μια διαδικασία σταθεροποίησης του ποσοστού αναπηρίας σε πολύ χαμηλά. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχεις ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν αναπηρία πάνω από 80 και 90% και τους καταγράφουν στο 67, έχουν βρει το μαγικό αριθμό τώρα, ώστε να είναι χαμηλό το επίδομα και να μην υπάρχει δημοσιονομική επιβάρυνση. Λοιπόν, αυτό έχει κακούς συμβολισμούς. Εγώ μίλησα σήμερα και χθες το βράδυ με εκπροσώπους πολυτέκνων οικογενειών και είναι πραγματικά έξαλλοι. Θεωρούν πια ότι υπάρχει επίθεση εναντίον της οικογένειας. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, ότι με την πολιτική την οποία αναλύσατε πολύ ωραία με την Κύρα πριν από λίγο,
δεν υπάρχει πλέον ούτε μία ιδεολογική, πολιτική ή κοινωνική ομάδα η οποία να μην έχει πληγεί από τις πολιτικές τις οποίες ασκεί το Μέγαρο Μαξίμου για λογαριασμό βέβαια των δανειστών. Είπες εσύ πριν από λίγο ότι έχει δοθεί στους βουλευτές ένα πολυνομοσχέδιο 1500, νομίζω 30 σελίδων, το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι για πρακτικούς λόγους είναι αδύνατο να αναγνωστεί ή τουλάχιστον να το πούμε αλλιώς. Να αναγνωστεί όπως πρέπει από τους βουλευτές ώστε να μπορέσουν να κρίνουν. Και έχουν ουσιαστικά μετατρέψει τους βουλευτές, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε μπει εδώ και σχεδόν μια οκταετία σε αυτή τη διαδικασία, σε ουσιαστικά μεταπράτες οι οποίοι ψηφίζουν αυτά που τους φέρνει η κυβέρνηση, τα καταπίνουν αμάσιτα, συγχωρήστε με την αγοραία έκφραση, και ουσιαστικά πλήττουν τις ζωές όλων μας κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς καν να ξέρουν τι κάνουν. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της απεργίας και το θέμα που είναι μείζον για μένα, των σχέσεων του. Και θα είμαι σύντομος, Λίνα, των σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και του ΚΚΕ. Εδώ ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο, γιατί η απεργία είναι για το ΚΚΕ, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας στους εργασιακούς και κυρίως στους συνδικαλιστικούς χώρους, είτε του ιδιωτικού τομέα ή ό,τι έχει απομείνει από τον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο. Η απεργία λοιπόν είναι μια ιερή αγελάδα. Να πούμε ότι το ΠΑΜΕ σήμερα έφτασε στο Μαξίμου και να πούμε ότι από την τροποντινά εξέλιξε αυτή, δηλαδή την αντιπαράθεση με την αστυνομία που υπήρξε εκεί, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε στο 401. Ένας εργαζόμενος. Θέλω δηλαδή να πω ότι η κυβέρνηση με τον τρόπο που πολιτεύεται έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Τώρα, για το θέμα, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η Κύρα για το θέμα της κατάχρησης απεργίας. Το έχουμε όλοι βιώσει σχεδόν σε όλους τους εργασιακούς χώρους αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 80 την Ολυμπιακή, πήγαινε όλο να πετάξει και δεν μπορούσε να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Ακριβώς. Από την άλλη όμως. Πρέπει να αντιληφθεί και η ευρύτερη αριστερά, και μου επιτρέπετε εδώ ένα ιδεολογικοπολιτικό σχόλιο, τη ζημία που έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία διαχρονικά, και έχουμε φτάσει εδώ πέρα με ευθύνη δική του σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορούμε να ρυθμίσουμε τα αυτονόητα και να υπάρχει έντονη αντιμεταρρυθμιστική διάθεση στον πληθυσμό. Δηλαδή, αυτό το θέμα της απεργίας είναι λογικό ότι πρέπει να υπάρχει μια απαρτία όταν αποφασίζεται μια απεργία. Δεν μπορούν 5 συνδικαλιστές στο όνομα 10.000 ανθρώπων να αποφασίζουν για μια απεργία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πιο δύσκολα τώρα, γιατί μέσα σε όλα τα οικονομικά που έχουμε να διαχειριστούμε έχουν ανοίξει και εθνικά ζητήματα. Παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου είχαμε σήμερα για το Σκοπιανό, ενώ σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι δεν αποδέχεται τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του στην ονομασία των Σκοπίων. Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι το θέμα εκτός από πολιτικό και εθνικό είναι και θέμα εκκλησιαστικό και όπως σημείωσε η Εκκλησία δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι στις εξελίξεις. Τάχθηκε ωστόσο κατά των συλλαλητήριων. Στις 17 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η συνάντηση του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς με τους πρέσβεις Αθήνας και Σκοπίων, ενώ την ίδια ώρα στη χώρα μας οι εξελίξεις γύρω από το ονοματολογικό και οι χειρισμοί της κυβέρνησης ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό και εθνικό, είναι και θέμα εκκλησιαστικό, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ιεράς Συνόδου, η οποία με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται ο όρος Μακεδονία να αποτελέσει συστατικό της ονομασίας της Φύρομ. Εξέφρασε ωστόσο την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση συλλαλητηρίων. Όλοι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και αγωνία αυτήν την υπερκινητικότητα για το θέμα της Μακεδονίας. Επομένως και η Εκκλησία έχει κάθε δικαιολογία να ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε μόνο εθνικό, ούτε μόνο πολιτικό. Είναι θέμα γενικότερο, αλλά εμάς μας αγγίζει πέρα από όλα αυτά και το θέμα της ονομασίας της Εκκλησίας. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε από πλευράς πολιτικής, εθνικής κλπ, να μετακυλιστεί μετά στον χώρο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και λαού την ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτά των χρόνων. Γι' αυτό και δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του ως συστατικού ονόματος άλλου κράτους. Μολονότι η σημερινή απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου δεν θυμίζει σε τίποτα τα εμπριστικά κηρύγματα του παρελθόντος και παρά το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν επιδοκιμάζει τη γραμμή των συλλαλητηρίων, οφείλουμε να σημειώσουμε με αφορμή τη σημερινή απόφαση ότι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ευθύνη της κυβέρνησης, σχολίασε το ποτάμι. Όλα τα βλέμματα για το Σκοπιανό είναι στραμμένα στις προτάσεις που θα καταθέσει στο τραπέζι ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, στη συνάντηση που θα έχει στις
17 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη με τους πρέσβεις των δύο χωρών. Το ζήτημα έπρεπε να είχε λυθεί από τη δεκαετία του 90 και δεν λύθηκε λόγω των εσωκομματικών προβλημάτων της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος στο ραδιόφωνο 24/7 και εκτίμησε ότι αν βρεθεί εθνικά συμφέρουσα λύση, θα υπάρξει ευρύτερη πλειοψηφία στη Βουλή. Ξεκαθαρίστηκε δηλαδή και στην άλλη πλευρά ότι επιδιώκουμε δηλαδή να βρούμε λύση με ένα όνομα που θα ξεχωρίζει σαφώς τη δική μας Μακεδονία από το δικό τους κράτος και που δεν θα αποτελεί όχημα για οποιοδήποτε είδους αλυτρωτισμό. Η θέση μας είναι το Βουκουρέστι, ξεκαθαρίζει η Νέα Δημοκρατία. Η θέση μας είναι το Βουκουρέστι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι στην κυβέρνηση, παιδιά, αν έχετε μία θέση, εντάξει, ελάτε να τη συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Αν έχετε δύο θέσεις, δεν γίνεται. Για να σας πω και για τον κύριο Καμένο, είναι ότι πολύ απλά θα κάνει ακόμα μία στροφή, μία τούμπα από αυτές τις οποίες έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας μας στα Σκόπια την έχει αποδεχθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μίλησε στο ραδιόφωνο του Real ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η λογική είναι ότι προσερχόμαστε με την θέση για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό η οποία θα ισχύει έναντι όλων. Ο κύριος Καμένος με τη δήλωση ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον κύριο Κοτζιά, ο οποίος θα έχει ήδη αναλάβει τη δύσκολη αυτή διαπραγμάτευση, δημιουργούν ένα πεδίο συνεννόησης και ένα πεδίο για την εξέβρεση λύσης. Καρφιά προς τους ανεξάρτητους Έλληνες για τη στάση τους εξαπέλυσε ο Νίκος Ξηδάκης μέσα από το κανάλι της Βουλής. Δεν υπάρχει διάσταση, δεν υπάρχουν συγκυβερνώντες, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, η κυβέρνηση θα καταλήξει μια πρόταση και αντιθέσει την κρίση. Δηλαδή ο κύριος Κοντζιάς δεν λαμβάνει υπόψη του τα όσα λέει ο κύριος Καμένος, ότι ο κύριος Καμένος βάζει τα πόδια και τα στυλώνει μαζί με όλους τους βουλευτές και την ολική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων και λέει ότι εμείς όρο Μακεδονία δεν δεχόμαστε σε πρώτο χρόνο. Όταν εξετάζεις ένα θέμα εθνικής ιστορικής σημασίας, δεν λαμβάνεις υπόψη σου τις εσωτερικές αντιδράσεις, ακόμη και αν είναι σφοδρές. Το 2018 θα είναι μια χρονιά μεγάλης πολιτικής αλλαγής, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που περιοδεύει στην Πιερία εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για το πολυνομοσχέδιο. Στην Κατερίνη είχε την ευκαιρία να περπατήσει στους δρόμους και να συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ έβγαλε σέλφι με παιδιά που τον πλησίασαν. Στην Πιερία μετέβη τελικά ο δικός λογομύχλης στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και σε στάση για καφέ είχε απρόσμενη συνάντηση με τον Μανώλη Γλέζου. Εγώ έμαθα που θα ερχόσουν, αλλά δεν ήξερα που θα ήσουν. Α, είδες, εγώ περπατάω στον δρόμο. Να σε καλά. Στην πρώτη στάση της διήμερης περιοδίας του στην Πιερία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στους δρόμους της Κατερίνης. Να σε καλά, στην πόλη σε καλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα σε έχουμε ανάγκη. Και πρωθυπουργός το 2018. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνομίλησε με πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής. Αυτή δημιουργεί την απασχόληση. Ούτε τα επιδόματα, ούτε οι διορισμοί των δημοσίων. Έβγαλε σέλφι με τα παιδιά που τον πλησίασαν και άκουσε για τα προβλήματα της πόλης από τους μεγαλύτερους. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε δοκιμάστηκαν δύο φορές και απέτυχαν. Και όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο καλύτερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάνει τα αντίθετα ακριβώς από όσα προεκλογικά είχε υποσχεθεί. Το 18 θα είναι μια χρονιά μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Όλες και όλοι γνωρίζουμε μια απλή αλήθεια, ότι αξίζουμε καλύτερα. Ματώνει η αριστερή του συνείδηση, αλλά ψηφίζουν τα πιο σκληρά μνημονιακά μέτρα. Λόγω της ομίχλης στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη οδικός τελικά στην Πιερία και σε στάση για καφέ. Πριν τη Λαμία είχε απρόσμενη συνάντηση με τον Μανώλη Γλέζο, με τον οποίο, όπως είπε, πάντα χαίρεται να μιλά και συγκινείται, σημειώνοντας ότι είναι ίσως ο τελευταίος της γενιάς του πατέρα του. Λοιπόν, τώρα κύρα... Το θέμα με την ονομασία των Σκοπίων βρίσκεται σε εκκρεμότητα υπό την έννοια ότι παρά την αντάρα που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό και τις αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις του Μάθιου Νίμιτς, του ειδικού διαμεσολαβητή, και πώς θα τις υποδεχθούν τα δύο μέρη. Να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από αυτού. Λίνα, το θέμα των Σκοπίων δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο όνομα. Όποιος περιορίζει τη συζήτηση σε αυτό το θέμα, το κάνει σκοπίμως για να απομακρυνθεί η ουσία του θέματος. Η ονοματολογία είναι ένα πράγμα το οποίο θα ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα. Όσοι ακούω και ανθυπομιδιώ με όσους λένε ότι δεν θέλουν την ονομασία Μακεδονία κτλ. Μα κάποιος θα πρέπει να τους υπενθυμίσει
ότι και η προσωρινή ονομασία την οποία εμείς κατ' ουσίαν επιβάλαμε, ΦΙΡΟΜ, η ελληνικά πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η λέξη Μακεδονία λοιπόν χρησιμοποιείται επισήμως, έστω και προσωρινώς, τα τελευταία 20 χρόνια. Ξαφνικά τώρα θυμηθήκαμε ότι δεν θέλουμε τη λέξη Μακεδονία στο όνομα του άλλου κράτους. Αυτά είναι αστεία. Ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, ένας προσδιορισμός τέλος πάντων, αυτό θα δούμε που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, θα φανεί. Αυτή όμως δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το θέμα των Σκοπίων ηγέρθη όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας ή ο ομολογός του στα Σκόπια που γεννήθηκαν και την ίδια χρονιά ξαφνικά άρχισαν να μην κοιμούνται το βράδυ αν δεν λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήρθε από την Ουάσιγκτον και είναι εντολή, παύλα, επιταγή της αμερικανικής κυβέρνησης να λύσουν οι δύο πλευρές τα θέματα ώστε τα Σκόπια το γρηγορότερο δυνατόν να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που δεχόμαστε εντολές για επίλυση θεμάτων. Είναι... Το ίδιο ήταν και το όχι στο σχέδιο Ανάν, το ίδιο ήταν και το βέτο στο Βουκουρέστι του Καραμαλή για το... και ο ελιγμός που έκανε. Ναι. Θα μου πεις, δεν ήμασταν στην ίδια κατάσταση, δεν ήμασταν καταπεπτοκότες τότε όπως όχι, είμαστε τώρα. Όχι, η ανθρωπότητα και ο πλανήτης δεν είχε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι πολύ πιο απλουστευτικός σε διάφορες αποφάσεις που νομίζω ότι θα τον εξυπηρετήσουν αν βάλει τα Σκόπια μέσα στον νατοϊκό χώρο και αυτό θα το κάνει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Η ουσία του θέματος για την ελληνική πλευρά είναι αν αυτό το όνομα τέλος πάντων που θα συμφωνηθεί θα είναι λατινικός είναι όρος και λατινικός έχει χρησιμοποιηθεί πριν από το Βουκουρέστι και εντεύθεν έργα όμνες, δηλαδή για πάσα χρήση και προς όλους. Τι σημαίνει αυτό? Το καινούριο όνομα θα είναι στο Ηνωμένα Έθνη, θα είναι στο ΝΑΤΟ, θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, θα είναι στις διμερείς σχέσεις των κρατών και στα έγγραφα τα εσωτερικά του κράτους αυτού, που θα επηρεάσει και το συνταγματικό. Αυτό είναι όλο το φάσμα τις λέξεις για πάσα χρήση που λέμε το καινούριο όνομα. Αυτό, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε ένα κανάλι συμβιβασμού, Αθήνα και Σκόπια, φυσικά δεν θα απλωθεί στην ολότητά του. Το θέμα είναι αν η ελληνική πλευρά θα έχει εκείνη τη διπλωματική ευελιξία να μην πάρει ένα όνομα για να επιτρέξει με το όνομα αυτό να μπουν τα Σκόπια μέσα στο ΝΑΤΟ και δεν έχει διασφαλίσει ότι προηγουμένως θα έχουν γίνει όλες εκείνες οι αλλαγές οι οποίες απαιτούνται για να μην εγερθεί στο μέλλον θέμα Μακεδονία. Αυτό που παρατηρούμε μέχρι στιγμής είναι ότι η κυβέρνηση, βοηθούντος και του κυρίου Καμένου, ο οποίος θυμάται διάφορα... Κάνει διάφορες κυβιστήσεις, είναι γνωστό. Ναι, και δεν θέλει τη Μακεδονία, αλλά όταν πηγαίνει σε ξένες συναντήσεις και τα λοιπά διεθνείς, ΦΙΡΟΜ έχει απέναντί του και Ματσεντόνια. Τι λέει, τι να κάνουμε, αυτό είναι το όνομα. Δεν τον πειράζει το Ματσεντόνια, τον πειράζει το Μακεδονία, ναι, τον κύριο Καμένο. Καλά. Λοιπόν, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι η κυβέρνηση εμένει στο θέμα της ονοματολογίας, που είναι και συγκινησιακό για μερίδα Ελλήνων κάποιας ηλικίας, θα συμπληρώσω εγώ, αλλά δεν λέει τίποτα για την ουσία του πράγματος που θα κλείσει το θέμα, αν το κλείσει οριστικώς, που είναι η πάσα χρήση αυτού του ονόματος. Και βέβαια, κύριε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όποτε αυτή η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη και προτείνει κάποιες λύσεις, γιατί το είδαμε και στις μνημονιακές διαπραγματεύσεις, έρχεται ένα μεγάλο στραπάτσο στη συνέχεια, το οποίο το ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων. Αυτό και δεν το οποίο έχει καλυφθεί συνήθως από μια έτσι επικοινωνιακή και λεξιλαγνική, αν θες, ένα λεξιλαγνικό περίβλημα, το οποίο προσανατολίζει από την ουσία του ζητήματος. Ναι, η ουσία του ζητήματος και το ζήτημα ή θα κλείσει πριν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ή δεν τώρα θα κλείσει ποτέ και θα έχουμε παρατράγουδα συνεχεία. Τώρα, Νίκο, χθες του στομάρχης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά επανέλαβε
τη θέση της Νέας Δημοκρατίας από το 8 και μετά. Η επίσημη Νέα Δημοκρατία στοιχίζεται πίσω από την απόφαση του Βουκουρεστίου και τη στάση του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή. Απλώς δίνοντας έμφαση στο έργα όμνες που είπε η κύρα και στο γεγονός ότι θα πρέπει με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και την κοινή συμφωνία των δύο μέρων να εγκαταληφθούν πολιτικές και συνθήματα λυτρωτισμού. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε είναι ότι η προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια συνταγματική αλλαγή στο γειτονικό κρατήδιο και δεν ξέρω πόσο πρόθυμοι είναι να κάνουν τέτοια κίνηση υποχώρησης οι γείτονες. Να υπενθυμίσουμε ότι με δυσκολία σχηματίστηκε η κυβέρνηση στα Σκόπια πρόσφατα μετά από σκληρή παρέμβαση αμερικανική της τοπικής πρεσβείας των ΗΠΑ εκεί. Να πούμε ότι το κόμμα του Γκρουεύσκη παραμένει πρώτο και δυνατό κόμμα. Να πούμε ότι δύο και τρεις γενιές κατοίκων των Σκοπίων, και οι Σλάβοι και εν μέρει και οι Αλβανοί, έχουν γαλοχηθεί από άποψη παιδείας με ένα σοβινιστικό αφηγηματάκι, το οποίο είναι από τη φύση του αλυτρωτικό. Δηλαδή, τι περιμένουμε εμείς σε πρακτικό επίπεδο, να διαγραφούν όσα έχουν μάθει δύο γενιές για την δήθεν καταγωγή τους από τον Μέγα Αλέξανδρο κτλ. Αυτό είναι αδύνατον. Όσον αφορά το έργα όμνης ή έναντι όλων, για να χρησιμοποιούμε και τον όρο ελληνιστή για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, το έναντι όλων είναι σχεδόν αδύνατον. Γιατί αν υπάρχει στη σύνθετη ονομασία ο όρος Μακεδονία, είναι λογικό ότι όλοι θα χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Ήδη 160 χώρες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του ΟΗΕ. Έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία. Και να πούμε ότι μία από τις πρώτες χώρες που το έκανε αυτό ήταν η Ρωσία, ήταν η Βουλγαρία, ήταν χώρες οι οποίες πλέον αναμειγνύονται και επίσημα, ειδικά η Βουλγαρία στα τεκτενόμενα εκεί. Να πούμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα κάρο διλήμματα από αυτή την ιστορία. Υπό ποια έννοια? Από την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε μετά τα ρεπορτάζ που έλεγαν το αντίθετο, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παρεμβαίνει και δεν θα αποτρέψει ενεργά τη συμμετοχή στελεχών της στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου, το οποίο να πούμε ότι στηρίζουν με νύχια και με δόντια πάμε μακεδονικές ενώσεις στο εξωτερικό. Έχει τη σημασία του αυτό. Θα μου επιτρέψει εδώ, Λίνα, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής του και μου έκανε εντύπωση αυτό. Τάσετε κατά των συλλαλητηρίων. Απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ στους τηλεθεατές μας ότι ο μακεδονικός αγώνας, όπως ξεκίνησε με το απόσπασμα του Παύλου Μελά και τους άντρες του, ήταν εναντίον των κομιτατζίδων Παύλα εξαρχικών. Δηλαδή, ο αγώνας αυτός είχε εν μέρη και τεράστια εκκλησιαστική διάσταση. Κλείνω την παρένθεση. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, Λίνα Κλήτου, τακτικής. Γιατί, πρώτον, το στοιχείο που τη στηρίζει στη Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο πιο συντηρητικό, κατά μέσο όρο. Και δεύτερον, τα αντανακλαστικά. Και την ευαισθησία και τα αντανακλαστικά που έχουν οι άνθρωποι των συνόρων τώρα. Ακριβώς. Πέρα από τις ιστορικές μνήμες, τις πληγές του παρελθόντος. Δηλαδή το φόρο έντονη αίματος ακριβώς που έχει πληρωθεί. Υπάρχει έντονη πατριωτική προδιάθεση. Το κοινό της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, έχει εντελώς διαφορετικά αντανακλαστικά από ότι έχει το οπότε κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ακριβώς. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πω κάτι τελευταίο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η τοποθέτηση των καραμαλικών βουλευτών. Βλέπω ότι ο ίδιος ο Κώστας ο Καραμαλής κάνει πίσω σε σχέση με τοποθετήσεις μετά το βέτο του 2008 για τη σύνθετη ονομασία. Αντιλαμβάνεται το διακύβευμα και θα κλείσω εδώ λέγοντας, Λίνα, το εξής. Ότι η εγκατάλειψη εκ μέρους του μακαρίου, του οράματος της Ένωσης. Κάνει πίσω ο κ. Καραμαλής, δεν έχει τοποθετηθεί. Επίσημα όχι. Αλλά από το περιβάλλον του άνθρωπου. Μην βάζουμε τώρα στο στόμα του ή μην κάνουμε τις ανάγκες. Όχι, δεν έχει τοποθετηθεί ο ίδιος, όπως δεν έχει τοποθετηθεί και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, άνθρωποι του περιβάλλοντός του λένε ότι θα ήταν προτιμότερο και συνομιλητές του να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το θέμα της ονόματος Σκοπίων από μηδενική βάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπεις, Λίνα. Πιέζομαι πολύ. Η διπλωματική τακτική έχει δείξει ότι όταν έχεις κάνει το μάξιμο ως επίπεδο τακτικής, δηλαδή όταν έχεις βάλει βέτο, από εκεί και πέρα ο μόνος δρόμος που έχεις είναι να κάνεις πίσω. Δεν μπορείς στο βέτο να βάλεις δεύτερο βέτο. Επομένως, ευχαριστώ. Θα υπάρξει ένα άλλο είδους συμβασμό. Υπάρχει και η μη λύση πάντα, έτσι. Ναι. Υπάρχει και η μη λύση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, γιατί αυτό το θέμα δεν θα κλείσει με τη μία. Τώρα, στη Ρώμη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για τις εργασίες της Συνόδου των 7 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε το τετ-α-τετ που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ιταλό ομολογό του Πάολο Τζεντιλόνι στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, το Παλάτσο Κίτζι.
στην Ελλάδα πάμε όλο και καλύτερα. Οι εξελίξεις στην οικονομία είναι ιδιαίτερα θετικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον Ιταλό ομολογό του. Φάνηκε και με τα ομόλογα του δημοσίου που βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Και στο εξής, οι εξελίξεις θα είναι όλο και καλύτερες, πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνομιλία που είχε με τον κύριο Τζεντιλόνη, ο οποίος τον παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. I think that everything is going better and better in the performance of the economy, the figures, even the Greek bonds, the 10-year bonds last week was in the lower price until 2006, so years before the crisis, it was 3.9. Ο αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης σε νέο παραλήρημά του απειλεί ότι θα πάρει τα νησιά του Αιγαίου όπως πήρε ο Τζεβίτ την Κύπρο. Και μάλιστα Κιλιτζάρογλου ενοχλήθηκε με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ψέριμο τα Θεοφάνεια, εξαπολύνοντας επίθεση στον Ερντογκάν για τα νησιά του Αιγαίου που όπως λέει είναι τουρκικά. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου του απάντησε ότι δεν έχει δοθεί ούτε βραχονισίδα στην Ελλάδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εδαφικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο χωρών, επαναφέροντας ωστόσο το ζήτημα της επικαιροποίησης της συνθήκης. Με εισβολή στο Αιγαίο απειλεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, επιμένοντας να ζητά απάντηση από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία όπως ισχυρίζεται εκ νέου βρίσκονται υπό την κατοχή της Ελλάδας, ενώ παρουσιάζεται εξοργισμένος από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ψέριμο τα Θεοφάνεια. Τα νησιά του Αιγαίου κατά τη μύτη μας είναι υπό την κατοχή του ελληνικού στρατού. Ναι, αγαπητοί σύντροφοι, το τελευταίο ήταν να πάνε ακόμη και στην Ψέριμο, 4 μίλια από την Τουρκία, μόνο 4 μίλια. Πολλές φορές έχω ρωτήσει τον Ερντογάν, σε αυτά τα νησιά έχουμε δικαιώματα? Κιχ δεν έχει βγάλει. Μιλάει για όλα, αλλά γι' αυτό δεν λέει κουβέντα. Πήγαν και στην Ψέριμο τώρα. Και ξαναθέτω το ερώτημα στον Ερντογάν με γλώσσα κατανοητή από τον καθένα. Τι νο είναι, αδερφέ, η Ψέριμος? Αυτά τα νησιά εσείς μήπως τα πουλήσατε ή τους τα δώσατε πεσκέση? Τι έχει γίνει? Επιτιθέμενος στον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κιλιτζάρογλου απείλησε ξεκάθαρα με εισβολή, αλλά Ετζεβίτ στην Κύπρο. Τα χάρισε εσύ αυτά τα νησιά. Εγώ είπα ότι αυτά τα νησιά είναι δικά μας και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας βγήκε και είπε μολόν λαβέ. Και εγώ του είπα ότι ναι, θα έρθω το 2019 και θα τα πάρω. Όπως πήρε ο Ετζεβί την Κύπρο, έτσι θα πάρουμε και εμείς αυτά τα νησιά. Στις κατηγορίες της τουρκικής αντιπολίτευσης επιχείρησε να απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εδαφικές απαιτήσεις από την Άγκυρα και επαναφέροντας ωστόσο το θέμα επικαιροποίησης της συνθήκης της Λοζάνης. Sınır ve toprak bütünlüğüne yönelik bir şeyimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Atina ziyaretinde bunu net bir şekilde söyledi, vurguladı. Yunanistan'ın da Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygısı var. Olması da gerekiyor. Bu konuda problem yok. Yani Lozan Anlaşması ile ilgili güncellenmesi konusu, yani Yunanistan'dan daha fazla toprak elde edeceğiz anlamına gelmemeli. Bunun bir ilgisi yok. Mesela Ege Adası'nda hava sahasının kontrolü konusunda, kıta sahanı, kara suları konusunda henüz daha bir mutabakat sağlanmamış. Esasen Lozan'da ve diğer anlaşmalarda, 1948 Barış Anlaşması dahil, bu anlaşmalarda da bu sorunlar çözülmemiş. Η κόντρα μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτζάρογλου όλο ένα και μεγαλώνει, με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής να πρωταγωνιστούν συχνά και με εθνικιστικές κορώνες με αποδέκτες ένα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο ακροδεξιών στοιχείων. Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός απόψε, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μέσα στις επόμενες ώρες τα νησιά του Ιωνίου, κυρίως τα νοτιότερα, την Πελοπόννησο και πιθανόν την κεντρική και ανατολική στερεά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι αύριο το βράδυ τα φαινόμενα θα κατευθυνθούν στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Στερεάς. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Παρασκευή από τα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου και βαθμία στη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με πυκνές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά και θυελώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Υπό τον κίνδυνο χιονοστιβάδων βρίσκονται πολλά χωριά και θέρετρα στις Άλπες, την ώρα που χιλιάδες τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας της φοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ένας Βρετανός σκιέρ αγνοείται, ενώ στα Πυρηναία ένας 35χρονος σκοτώθηκε κάνοντας σκι και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά.
Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις γαλλικές, τις ιταλικές και τις ελβετικές Άλπεις. Οι περίπου 13.000 εγκλωβισμένοι τουρίστες σε γνωστό χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας ξεκίνησαν σιγά σιγά να απομακρύνονται από το σημείο που έμεινε αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. On a senti un gros bruit d'abord. Pas de tremblement, mais un très gros bruit, un ronronnement énorme. Παράλληλα, 100 τουρίστες έζησαν τον εφιάλτη όταν τεράστιος όγκος χιονιού εισέβαλε στο τριώροφο ξενοδοχείο τους, σπάζοντας πόρτες, παράθυρα και στέγη στο Σεστριέρ των Ιταλικών Άλπεων. Ενίκοι δήλωσαν ότι έσκαψαν το χιόνι με τα χέρια τους, προκειμένου να καταφέρουν να βγουν από τον γκαράζ. Σε κλειοχιονιά βρίσκονται 3 διοικητικά διαμερίσματα στη Γαλλία με χιονόπτωση ύψους 40 έως 90 εκατοστών μέσα σε ένα 24ωρο. Στη Σαβόια ένας Βρετανός σκιέρ αγνοείται, ενώ στα Πυρηναία ένας 35χρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά. Les recherches ont commencé, mais compte tenu ensuite des événements météo qui sont arrivés, elles ont dû être stoppées. L'idée étant de ne pas créer un suraccident et de ne pas encore faire des victimes en allant chercher la personne disparue. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι σφοδρές αυτές χιονοπτώσεις οφείλονται στο λεγόμενο φαινόμενο επιστροφής από την Ανατολή, το οποίο οφείλεται στην υγρασία στην κοιλάδα του Πάδου στη Βόρεια Ιταλία, που συμπυκνώνεται στην επαφή με τις Άλπεις και πέφτει με τη μορφή χιονιού. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.